Σε έρευνα στο διαμέρισμα της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ στο Παρίσι, προχώρησαν οι γαλλικές αρχές. Η κίνηση εντάσσεται στη διερεύνηση της υπόθεσης του Γάλλου επιχειρηματία Μπερνάρ Ταπί, στην οποία η Λαγκάρτ θεωρείται από τις αρχές ως ύποπτη για κατάχρηση εξουσίας. Ειδικότερα, διερευνάται αν το 2008 η Λαγκάρτ, ως Υπουργός Οικονομικών Επιπροεδρίας Νικολά Σαρκοζή, είχε εγκρίνει παρανόμως διακανονισμό ύψους 285 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ του Ταπί, ο οποίος μάλιστα ήταν προσωπικός φίλος του Σαρκοζή. Η Λαγκάρτ από την πλευρά της αρνείται κατηγορηματικά ότι ενήργησε παράνομα. Ο δικηγόρος της δηλώνει μάλιστα πως η έρευνα θα συμβάλλει στο να απαλλαγεί από κάθε κατηγορία. Η Επιτροπή Διαιτησίας είχε δώσει εντολή στην εν μέρη κρατική τράπεζα Credit Lyonnais να καταβάλει στον Ταπί τα χρήματα ως αποζημίωση, εκτιμώντας πως ο επιχειρηματίας ζημιώθηκε κατά την πώληση της γνωστής εταιρείας αθλητικών ειδών Adidas.